θα πέσουν, να γίνει κάποιο ατύχημα και τώρα τότε θα τρέχουμε όλοι. Το πολύ σε ένα μήνα να έχουμε τελειώσει με τα εξωτερικά και να δουλεύετε με τα εσωτερικά. Οι φόβοι για τα προβλήματα του κτίσματος στο Φρούριο Καβάλας φαίνεται πως επιβεβαιώθηκαν μετά και την κατάρρευση τμήματος του Φρουρίου το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουνίου. Πρόβλημα αυτό των υγρασιών στο χώρο της Φρουράς, όπως λέγεται πάνω στο Φρούριο, έχει παρατηρηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Τουλάχιστον 3 χρόνια παρατηρείται μεγάλη υγρασία μέσα στο χώρο. Από τη στιγμή που αναλάβαμε, είδαμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, διότι εκεί θέλαμε να βάλουμε και διάφορες δραστηριότητες, διότι είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να μην είναι έτσι αχρησιμοποιητός. Αναθέσαμε λοιπόν μία μελέτη σε έναν μηχανικό, ούτως ώστε να δούμε τι θα κάνουμε. Μετά όμως κάποια στιγμή, δηλαδή περίπου πριν από 2 χρόνια, εμφανίστηκε και μία ρογμή μέσα στον χώρο εκεί. Ήταν αυτό που μας προβλημάτισε, δηλαδή για ποιο λόγο έγινε αυτή η ρογμή. Και έπρεπε να βρούμε γιατί δημιουργείται. Γιατί ξέρεις, δεν σημαίνει ότι κλείνω μία ρογμή και αμέσως το πρόβλημα λύθηκε. Το πρόβλημα δουλεύει, εάν δεν βρεις τι ήταν. Αυτό λοιπόν, η μελέτη αυτή έγινε, τελείωσε τον Μάιο, όπου μέσα αρχές Μαΐου, ήταν νομίζω στις 10 Μαΐου, ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε η μελέτη και από εκεί και πέρα στάλθηκε στην αρχαιολογία, ούτως ώστε να εγκριθούν οι εργασίες οι οποίες έχει προτείνει ο μελετητής. Ξέρετε, αυτή η διαδικασία των εγκρίσεων δεν είναι κάτι που τελειώνει από τη μια μέρα στην άλλη. Εν τω μεταξύ, και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, προφανώς τα νερά περάσανε μέσα. Και μάλλον και ο τρόπος κατασκευής της αρχικής στέγης έπαιξε και αυτό ένα ρόλο και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό που είχαμε προχθές. Από την πτώση του τμήματος του κτηρίου προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενο σπίτι, ενώ με αφορμή και το περιστατικό, ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη το πρωί της Πέμπτης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ζημιές οι οποίες υπήρξαν ήταν πέρα από στο ίδιο το Φρούριο. Καταστράφηκε ένα κλιματιστικό του παρακείμενου σπιτιού και βλάβη στις στέγες, οι οποίες και θα επισκευαστούν. Τώρα, αυτό που κάναμε άμεσα, πέρα ότι πήγαν οι μηχανικοί εχθές για να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος, σήμερα, πριν από λίγο, τελείωσε η σύσκεψη με την υπηρεσία. Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι αύριο, με την οικονομική, λόγω του κατεπήγοντος, θα γίνει μια οικονομική επιτροπή, ούτως ώστε να αποφασίσουμε την απευθείας ανάθεση σε εργολάβο για να ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών. Και πολύ γρήγορα, δηλαδή την Δευτέρα, εγκαθίσταται πλέον ο εργολάβος, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σε πρώτη φάση κτίζουμε το εξωτερικό τοίχο αυτό που έπεσε και σε δεύτερη φάση αρχίζουμε και υλοποιούμε την μελέτη η οποία έχει γίνει. Ο στόχος μας είναι να αποκατασταθεί άμεσα το επικίνδυνο σημείο και το οπτικό να μην φαίνεται, αλλά το βασικότερο όμως να είναι το επικίνδυνο, να γίνουν οι ενέσεις, τσιμεντοενέσεις, τα ενέματα τα οποία χρειάζονται και παράλληλα θα δουλεύετε και στο εσωτερικό. Δηλαδή, στόχος είναι το πολύ σε ένα μήνα να έχουμε τελειώσει με τα εξωτερικά και να δουλεύετε με τα εσωτερικά, όπου εκεί πλέον τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Για το θέμα μίλησε στο Σέντερ και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγίας, Φώτης Λαζαρίδης. Οι ιστορίες οι οποίες είναι στενάχωρες για την Παναγία, που αν δεν ληφθούν μέτρα και γρήγορες αποφάσεις, όλα τα κτίρια τα ιστορικά και όχι μόνο κατοικίες και τα κτίρια αυτά θα έχουμε προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Εμείς τα έχουμε επισημάνει σαν σύλλογους, αλλά περιμένουμε οι αρμόδιες αρχές. Είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Θα πέσουν, να γίνει κάποιο ατύχημα και τώρα τότε θα τρέχουμε όλοι. Όπως θα τρέξουν αύριο οι δημοτικές αρχές για να υπολώσουν αυτό το πράγμα. Και εύχομαι να μην βρέξει, γιατί αν βρέξει θα πέσει όλο το κτίριο. Το γνωρίζετε αυτό το βέβαια, πρόβλημα. Βέβαια και ξέρω ότι υπάρχει μελέτη. Βέβαια. Και ξέρω ότι υπάρχει μελέτη και μάλιστα όταν ήρθε η κυρία Μενδώνη, εγώ ήμουν εκεί πέρα και άκουσα για τις παρεμβάσεις
εκεί είπαν οι του Δήμου ότι έχουμε τη μελέτη και θα πήγαινε, ξέρετε αυτά, πρέπει να πάει σε όλα τα στάδια της γραφειοκρατικά και εκεί καθυστέρησε. Και από ό,τι άκουσα σήμερα ο Δήμαρχος ήταν έτοιμη μελέτη, αλλά δεν περπατάνε γρήγορα. Και εγώ χάρηκα γιατί είπε ο Δήμαρχος αύριο θα κάνουμε παρεμβάσεις και ό,τι θέλει ας γίνει. Έτσι, να γίνει δημοπρασία του έργου, ενστάσεις, ένα χρόνο, αυτό θα πέσει. Και τότε θα είναι αργά. Χαίρομαι που αύριο θα κάνουν παρεμβάσεις για να σωθεί το κτίριο αυτό εδώ πέρα. Θα γίνουν αύριο παρεμβάσεις. Α, βέβαια, βέβαια, γιατί θα πέσει από στο σπίτι του κατοίκου που είναι εκεί πέρα. Και τι θα γίνει, πρέπει να έχουμε θύματα για να είμαστε πιο ευέλικτοι. Όχι, δεν είναι, έχουμε και άλλα προβλήματα.